Και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης ο Παπαδάκης της ΕΔΕΚ που θέλησε να κάνει σχόλια για την επιστολή του κυρίου Αναστασιάδη. Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα κύριε Μαύρο, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είναι αργά για δάκρυα, όμως δεν είναι αργά για να αλλάξουμε ρότα και να αλλάξουμε πολιτική. Το 2004 θα επιχειρηθεί ένα νέο κούρεμα του δημόσιου χρέους της Ελλάδας. Εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί με συγκεκριμένες πολιτικές, με σοβαρές προτάσεις, με σοβαρές συμμαχίες πάνω απ' όλα και να διεκδικήσουμε αυτόν τον έλα τον οποίο άδικα φορτώθηκε στην Τράπεζα Κύπρου. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Κάτι που δυστυχώς αποδεικνύεται άλλη μια φορά με την επιστολή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και με τη διαρροή της. Δηλαδή, αποστέλλεται. Ένα λεπτό. Γιατί λέτε διαρροή της επιστολής? Δεν δόθηκε επισημότατα για την δημοσίευση? Διέρευσε κάποιος, την έκλεψε δηλαδή και την έδωσε στη δημοσιότητα? Προφανώς. Έγινε διαρροή στη δημοσιότητα, δεν γνωρίζω να δόθηκε επίσημα, αλλά διέρευσε αμέσως μόλις τέλειγε. Αυτή είναι η πρακτική του Προεδρικού Μεγάρου, του νυν Προεδρικού Μεγάρου. Θυμάστε όταν έγραψε εκείνη την επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κύριο Μπαν Κι Μουν, προτού ακόμα προλάβει να σταλεί η επιστολή, δεν ξέρουμε αν την έστειλαν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προτού πάντως την διαβάσει ο Μπαν Κι Μουν, προτού φτάσει στα χέρια των γραμματέων του Μπαν Κι Μουν, ήταν στις εφημερίδες. Ναι, αλλά οφείλουν να καταλάβουν ότι δεν μπορεί κανένας παραγωνίσκος ο οποίος είναι στο Προεδρικό, ούτε κανένας πολιτικός, αν θέλετε. Μα γιατί το λέτε παραγωνίσκος? Εμείς νομίζουμε ότι ήταν θέληση του ιδίου του αποστολέα της επιστολής, του κύριου Αναστασιάδη, πριν την πάρει ο κύριος Μπαν Κι Μουν. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, ακόμη χειρότερα τα πράγματα, για να εξηγήσω γιατί. Όταν γίνεται με το περιεχόμενο της επιστολής, νομίζω δεν υπάρχει κανείς ο οποίος διαφωνεί. Πιθανόν να διαφωνούν οι υπουργοί του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εμείς αναφέρονται στην επιστολή αυτά τα οποία λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι? Δεν γίνεται τη στιγμή που γίνεται μια προσπάθεια να διασωθεί ο πνεύμα μας της κυπριακής οικονομίας, η Τράπεζα Κύπρου. Να διαρρέει μια επιστολή από ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τους φόβους του προς τους Τροϊκανούς για το αν θα αντέξει η Τράπεζα Κύπρου. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κύριε Μαύρο, σε καμία περίπτωση, δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο παροξισμού με τις επικοινωνιακές αντιδράσεις και τα παιχνίδια τα οποία γίνονται, έχουν λάβει τη χώρα αντί της ουσιαστικής πολιτικής. Να το βάλω έτσι ομά. Εάν την μέρα που θα έρθουν οι περιορισμοί, πάμε όλοι μας και καταθέσουμε από 100 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου. Τότε η Τράπεζα Κύπρου για λόγους ψυχολογίας δεν θα καταρρεύσει. Δεν είναι το μεγάλο ποσό που θα μαζευτεί στα δανεία της Τράπεζας Κύπρου, αλλά θα είναι η κίνηση, η ένδειξη εμπιστοσύνης. Αν πάμε να τραβήξουμε από 100 ευρώ, σημαίνει ότι αυτή η τράπεζα έχει πεθάνει. Δεν θα μπορέσει. Καλά, μόλις διαβάσει κανείς την επιστολή του κ. Αναστασιάδη, δεν θα έσπευδε να. Όσα μπορεί να σηκώσει από την ακριβώς αυτό από την τράπεζα. Και υπήρξαν μάλιστα και συγκεκριμένοι επενδυτές ότι ήταν στην Κύπρο και μόλις επληροφορήθηκαν το περιεχόμενο της επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας, έκαναν δεύτερες σκέψεις, μάζεψαν τα μπογαλάκια τους και έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό να πάνε αλλού να επενδύσουν. Δεν θα επενδύσουν σε έναν περιβάλλον το οποίο είναι ασταθές. Δεν θα επενδύσουν σε έναν περιβάλλον όπου ακόμη και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή μέσω της ηθελημένης ή μέσω της άθελης διαρροής αυτού του περιεχομένου αναφέρει ότι είναι αδέλφιο το μέλλον της μεγαλύτερης τράπεζας. Και ξέρετε, όταν μεταβεύσει η Τράπεζα Κύπρου θα είναι συστημικό το φαινόμενο το οποίο θα ακολουθήσει. Δεν θα παραμείνει μόνο στην Τράπεζα Κύπρου. Άρα επιτέλους οφείλουν οι πάντες να σοβαρευτούν. Και θέλω να πω κάτι και για τους δημοσιογράφους. Δηλαδή στα πλαίσια της ενημέρωσης, επιτέλους πρέπει να δείξουν και λίγο πατριωτισμό, κάποια στοιχεία, εάν κάποιοι είναι ανόητοι και τα διαρρέουν, και επικίνδυνοι και τα διαρρέουν, οφείλουν οι δημοσιογράφοι να προστατεύσουν τον τόπο. Δηλαδή αν υπήρχε μια αναφορά ότι στη γραμμή αντιπαράταξης μαζί υπήρχε μια τρύπα στην άμυνα μας, θα έπρεπε αμέσως να το δημοσιοποιήσουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πρέπει να υπάρχει και μια διαβάθμιση της πληροφορίας η οποία πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Βεβαίως την πρώτη ευθύνη κυβεύουν οι κρατούντες.
έχουν αυτοί οι οποίοι θέλησαν με την ψήφα του λαού να κυβερνήσουν. Να αποδείξουν ότι μπορούν να κυβερνήσουν, να αφήσουν τα επικοινωνία. Θα σας αντιλέγαμε τώρα, προσπαθώντας να υπερασπίσουμε και το δικαίωμα πληροφόρησης. Θα σας αντιλέγαμε τώρα, κύριε Παπαδάκη, ότι μακάρι να είχαμε από νωρίτερα πληροφόρηση και να παίρναμε τα λεφτά μας πριν τα κουρέψουν, πριν τις 15-16 Μαρτίου, έτσι δεν είναι, θα σας έλεγαν οι πάντες. Προφανώς είχαν κάποιοι άλλοι και είδαμε πως ενήργησαν, οι οποίοι είχαν εσωτερική πληροφόρηση. Αλλά το ζητούμενο σε αυτή τη φάση, κύριε Μαύρο, πρέπει να γίνει διαχείριση αυτής της κρίσης της οποίας αντιμετωπίζουν. Γιατί με αυτές τις συμπεριφορές δεν γίνεται διαχείριση της κρίσης. Επικίνουμε την κατάσταση και θα διχειριζόμαστε όλο και περισσότερο σε ένα φαύλο κύκλο. Χρειάζεται να λειτουργήσει μια λέξη, λέξη σοβαρότητα. Δεν υπάρχει δυστυχώς μέχρι στιγμής και οφείλουμε οι πάντες όσοι συμμετέχουμε στα κοινωνικά δρόμενα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτού του τόπου να είμαστε σοβαροί και πρέπει να δοθεί το μήνυμα επιτέλους των προεδρικών. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος να ενημέρωνε προφορικά τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, έστειλα μια επιστολή με περίπου πάνω κάτω αυτόν τον περιεχόμενο, χωρίς να λέει ούτε καν για την Τράπεζα Κύπρου. Έχει πληγεί η Κύπρος με αυτήν την επιστολή. Επιτείνεται η αβεβαιότητα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Να σας ρωτήσω κάτι παρόμοιο, κύριε Παπαδάκη. Πλήγηκε ή δεν πλήγηκε η Κύπρος και με όλη αυτή την φημολογία και την λογοδιάρεια σε ό,τι αφορά την πόντιση παλαιών πυρομαχικών στις νότιες θάλασσες εκεί κοντά στη Λεμεσό, σε μια περιοχή η οποία ήταν γνωστή, όπως όλες οι χώρες του κόσμου έχουν dumping areas όπως τις λένε και ρίχνουν τα παλιά τους πυρομαχικά μέσα εδώ και δεκάδες χρόνια, και αν ψάξετε να δείτε τι πετάνε στις βόρειες θάλασσες εκεί, Σουηδία, Νορβηγία, Αγγλία, Ιταλία κλπ. Θα δείτε ότι στην Κύπρο είναι πενταροδεκάρες ιστορία. Και έχει φτάσει να γίνει κύριο θέμα και να βγαίνει ο Υπουργός της Άμυνας και να κάνει διαλέξεις και κόντρα διαλέξεις και ειδικούς και εμπειρογνώμονες και τέτοια. Έχουμε επιλέξει η επικοινωνία να αντικαταστήσει την πραγματική πολιτική. Αντί να κάνουμε κάνουν δηλώσεις χωρίς να ξέρουν καλέ, χωρίς να ζητήσουν να φωνάξουν έναν από εκείνους που τα έριχνε τα πυρομαχικά. Ήταν υπηρεσιακά υπεύθυνος για την πόντιση αχρηστευθέντων πυρομαχικών. Ρίχναμε τα πυρομαχικά αυτά αφού αφαιρούσαμε τους πυροσωλήνες, άρα δεν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος. Τέλος, δεν τους ρωτούσαν καν. Βγαίνει ο καθένας και λέει επειδή είναι υπουργός, επειδή είναι έτσι, επειδή είναι άλλος πως, για να κάνει το κομμάτι του. Και, για όνομα του Θεού, τηλεφωνάνε και από τις ξένες χώρες. Κινδυνεύουν τα πλοία μας να έρθουν στην Κύπρο με αυτά τα πυρομαχικά που έχετε πετάξει. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί υπάρχει έλλειψη σοβαρότητας. Γι' αυτό επιμένω σε αυτή που έχει καταντήσει να είναι μαγική λέξη σοβαρότητα. Και θεωρώ ότι δεν θα μας σώσει ο Θεός, γιατί είναι φιλέλληνας, όπως προανέφερετε στην προηγούμενη ώρα. Φτάνει να είμαστε εμείς το κατελάχιστο σοβαροί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τόπος μας, για να μπορέσουμε να εξέλθουμε αυτή τη πολύ δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό χρειάζεται να λέμε λιγότερα, να κάνουμε περισσότερα, να είμαστε προσεκτικοί, να λειτουργούμε με ένα συνέστημα, ναι, θα το πω, πατριωτισμού, γιατί πλέον φτάσαμε στο σημείο ποιος χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη πατριωτισμός να ακούγεται και ότι είναι ακραίος. Να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και να σταματήσουμε τα διάφορα παιχνίδια ή τεχνίδια που θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάποιοι για να χαλιναγωγήσουν την κοινή γνώμη. Να την χαλιναγωγήσουν. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα τώρα. Επιτρέψτε μας να το θέσουμε. Να χαλιναγωγήσουν την κοινή γνώμη για ποιο πράγμα? Έχουμε εκλογές για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος, αφού τα μαυρογέρημα θα το έχουμε για 5 χρόνια. Με τα πραγματικά προβλήματα του πόντου. Να χαλιναγωγήσουμε την κοινή γνώμη για ποιο πράγμα? Για να κάνει ο κύριος Στυλιανίδης τη φιγούρα του ή να κάνει οποιοδήποτε τη φιγούρα του? Μα κύριε Μαύρο, εδώ έχουμε ξεχάσει τις προνομιακές διαγραφές χρεών, επειδή ασχολούμαστε όλη μέρα με την γέρνη τη λιμουζίνα, να το πω έτσι. Εδώ έχουμε ξεχάσει την ουσία, αντί μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο της καταστροφής
γιατί ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο. Εκείνη τη μαυρογέρη με τη λιμουζίνα, γιατί δεν του την αγοράζει δώρο το κόμμα? Έχει πάρει τόσα εκατομμύρια, μας έλεγε ο υπερήφανος για το κόμμα του, ο κύριος Κυπριανού, έχει τόσα εκατομμύρια το κόμμα. Αγοράστε ρε παιδιά μια λιμουζίνα του κυρίου Χριστόφια, να σώσετε την τιμή και την αξιοπρέπεια και του κόμματος, ανορθωτικού κόμματος επιμενώντο. Τα προβλήματα του κόσμου παραμένουν εκεί. Καθημερινά δοκιμάζονται τα κυπριακά νοικοκυριά. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαραίτητες ανάγκες τους, στις καθημερινές ανάγκες. Να κάνουν ένα σάντουιτς, να πάρει το παιδί του στο σχολείο. Ας μην γεγιόμαστε ότι με τα κοινωνικά παντοπολία έχουμε επιλύσει το πρόβλημα της κοινωνικής ευθύνης την οποία έχουμε. Ξέρετε, η κρίση είναι και μια ευκαιρία για να αλλάξουμε πρόσωπο, να αλλάξουμε προσανατολισμό, να βρούμε τη χαμένη μας ψυχή. Γιατί κακά τα ψέματα τη χάσαμε μέσα στην ευμάρεια την οποία είχαμε. Αλλά και το συγκεταγμένο κράτος οφείλει, όχι εν είδη φιλανθρωπίας, να σταθεί δίπλα σε αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία πρέπει είναι να υποχρέωση. Είναι υποχρέωση του συντεταγμένου κράτους αυτό. Βεβαίως είναι υποχρέωση. Όταν άνθρωπος είναι ανάπηρος πολέμου, άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα της Ιόγκα, στον αγώνα του 63-64, στον αγώνα της τουρκικής εισβολής, σήμερα είναι ανάπηρος και δεν μπορεί. Υπήρχε μια περίπτωση προχθές και ήμουν στην τηλεόραση, η οποία αναδείχθηκε. Δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες. Τι ισόη κράτος είναι αυτό? Πώς μπορεί να αντιμετωπίζει τους πολίτες στα μάτια? Και θα ασχολούμαστε με τα διάφορα επικοινωνιακά αντεκτήρια αφήνοντας... Ναι, το βλέπετε αυτό. Αναπτύσσεται εθελοντικός μέσα στην κοινωνία μας. Έγιναν όλες εκείνες οι συναυλίες, το καραβάνι αλληλεγγύης, εθελοντικά στελεχωμένα παντοπολία, κοινωνικά παντοπολία. Δεν πουλούν τίποτε βεβαίως τα κοινωνικά παντοπολία. Είναι παντοδορία πρέπει να λέγονται, επειδή δορίζουν. Λοιπόν, γίνεται όλη αυτή η ένδειξη της κοινωνικής αλληλεγγύης από τους εθελοντές, από τους πολίτες, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε με την λογική του. Πού είναι το συντεταγμένο κράτος και η συντεταγμένη πολιτεία? Μα πρέπει να παρθούν και περαιτέρω μέτρα. Δηλαδή, του δίνεις κάποιο τρόφιμα για να τα πάρει στο σπίτι, θα μπορεί να έχει κερέσμα να λειτουργεί το ψυγείο του ή να μπορεί να βάλει κάποια εξ αυτών των τροφίμων. Μα έχουμε κράτος, έχουμε κυβέρνηση, έχουμε βουλή, έχουμε υπουργεία, κυβερνητικές υπηρεσίες. Για να κόβουν το ρεύμα από οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Και λέω να καθίσουμε όλοι κάτω να συζητήσουμε αν είναι να συνεισφέρουμε οι υπόλοιποι από κάτι τη παραπάνω, έστω μέσα στη δυσκολία μας. Για να μην μείνει ούτε ένα κυπριακό νοικοκυριό χωρίς ρεύμα. Αυτό έπρεπε να το κάνει το κράτος, κύριε Παπαδάκη. Συμφωνούμε, κύριε Μαύρο, αλλά θα πρέπει το να κράτος, εκείνο την έννοια κράτος προνοίας, κοινωνικό κράτος που μαθαίναμε παιδιώθεν, πούντο. Εξαρτάται η επιβίωση των ανθρώπων από την εθελοντική συμμετοχή στα κοινωνικά παντοβολία. Δυστυχώς αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν τα αντανακλαστικά ούτως ώστε να σταθεί το κράτος ουσιαστικά δίπλα σε αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά και μένουμε μόνο στις τελεκτικές διακηρύξεις. Αλλά οφείλουμε οι πάντες να πιέσουμε προς εκείνη την κατεύθυνση, ούτως ώστε αυτό το κράτος να αποδείξει ότι τις δύσκολες στιγμές μπορεί να σταθεί δίπλα από τους πολίτες του, μπορεί να τους στηρίξει με δυσκολίες βεβαίως, αλλά και η ίδια η κοινωνία να δείξει τα αντανακλαστικά της, να βρει την ψυχή της πέραν της φιλανθρωπίας, να δημιουργήσει και αυτή μια κοινωνική πίεση. Και επιτέλους να αντιληφθούμε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Έχετε κόμμα, κύριε Παπαδάκη, είσαστε η ΕΔΕΚ. Έχετε και την Προεδρία της Βουλής. Αμέπως, αμέργο, δεν μπορείτε να μένετε μόνο στα λόγια από το ραδιόφωνο. Προσπαθούμε, κύριε Μαύρο, έχουμε καταθέσει δεκάδες προτάσεις νόμου στη Βουλή για να αμβλύνουμε, να θέλετε, τις συνέπειες από τις καταστροφικές αποφάσεις του Eurogroup. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για την πρώτη προστασία της πρώτης κατοικίας, για την στάση των τραπεζών απέναντι στους οφειλέτες. Έχουμε καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις, κύριε Μαύρο, και τις έχουμε παραδώσει και στην κυβέρνηση και δεν θα σταματήσουμε. Αλλά την ίδια στιγμή, ξέρετε, η πολιτική δεν πρέπει να είναι υπόθεση μόνο των κομμάτων. Αλίμονο να είναι μόνο υπόθεση των κομμάτων. Πρέπει να είναι ολόκληρη τη κοινωνία. Επ' αυτού θα μιλήσουμε ευρύτερα μια άλλη φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ.